Καλημέρα από το TeachMeGR και από εμένα, τον Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σα άνθρωπο σε όλα μα όλα τα δημιουργικά προγράμματα. Δευτέρα σήμερα και έχουμε το μάθημα γραφιστική τη εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα μόλι ξεκίνησε και στο TeachMeGR, όπου θα έχουμε φυσικά τα πιο φρέσκα και πιο όμορφα μαθήματα στα ελληνικά. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε μετά από αρκετό καιρό, θα έλεγα, με το InDesign, που θα σα δείξω ένα κόλπο και γενικότερα θα μπούμε λίγο πιο ζεστά στο κορυφαίο πρόγραμμα δημιουργία εντύπων, ε καθώ το Illustrator δημιουργεί γραφικά και το InDesign δημιουργεί στη συνέχεια. Έντυπα, βιβλία, φιλιάδια κτλ. Σήμερα θα ξεκινήσω μία σειρά μαθημάτων στο InDesign για να μπορέσουμε να μπούμε σιγά σιγά πιο ζεστά στο πρόγραμμα. Καθώ ε, θέλω να το αναλύσουμε και το συγκεκριμένο πρόγραμμα πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και σίγουρα ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει παίξει πάρα πολύ στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν, μέσα από το TeachMe θα ανακαλύψουμε εντελώ και το συγκεκριμένο πολύ δυνατό πρόγραμμα. Σήμερα, τι θα δούμε, θα δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο εφέ. Ένα εφέ λοιπόν το οποίο σε άλλε συνθήκε θα χρειάζονταν να το χρησιμοποιήσουμε μέσα στο Photoshop. Shop, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πολύ απλά μέσα στο InDesign, απλά και μόνο με μια φωτογραφία. Θα μάθουμε λοιπόν να δημιουργούμε το Puzzle Lefe μέσα από το InDesign αποκλειστικά. Έτσι λοιπόν θα, κάνουμε ένα, θα φτιάξουμε ένα project, θα βάλουμε μια φωτογραφία, τη φωτογραφία της αρισκίας μας και στη συνέχεια θα βάλουμε μέσα στην φωτογραφία ένα εφέ λοιπόν εφέ σκιάς και φυσικά θα σπάσουμε τη φωτογραφία σε όσα κομμάτια εμείς θέλουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτό το πολύ ιδιαίτερο εφέ το οποίο επαναλαμβάνω θα γίνει απευθεία μέσα από το InDesign. Οπότε θα αφήσουμε στην άκρη σήμερα τουλάχιστον λίγο το Photoshop και λίγο το Illustrator. Οπότε, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Πολύ απλά πράγματα. Μέσα σε 2-3 λεπτά θα έχουμε τελειώσει. Ξεκινάω λοιπόν, δουλεύω με την έκδοση του InDesign CC. Φυσικά, μπορείτε να κάνετε το εφέ και με παλιότερε εκδόσει. Πάμε λοιπόν στο InDesign. Θα επιλέξω File. Από εδώ θα επιλέξουμε File New Document. Και όχι φυσικά Book, Folio και Library. Θα τα δούμε φυσικά για τα υπόλοιπα. Σε άλλο μάθημα βεβαίω. Πάμε στο Document και κάνουμε κλικ για να το ενεργοποιήσουμε και φυσικά να το ρίξουμε μέσα. Οπότε θα πάρουμε ένα, θα λέγαμε, document το οποίο θέλω να είναι α4 και θέλω να είναι ξαπλωτό α4. Πολύ ωραία. Όπως ακριβώς λοιπόν έχουμε δει και στο Illustrator. Πολύ πολύ εύκολα και πολύ απλά. Κάνουμε κλικ στο OK και είμαστε κομπλέ. Βλέπετε πολύ ωραία μαζί με τα Bleeds είμαστε έτοιμοι και όμορφοι και τώρα λοιπόν το μόνο που χρειάζεται είναι να πάω στο Adobe Bridge το οποίο φυσικά υπάρχει σε κάθε πρόγραμμα της Adobe βλέπετε δίνεται σαν θα λέγαμε συνοδευτικό πρόγραμμα διαχείρισης των αρχείων μας. Θα πάω λοιπόν να το φέρω μέσα από εδώ βλέπετε έχω ήδη βρει μια φωτογραφία και την οποία θα τη ρίξω μέσα εδώ. Βλέπετε, κάνω click and drag και drop από το bridge πάνω στο InDesign. Και αυτομάτω, μόλι πάω στο InDesign, θα μου βγάλει ένα νέο. Βλέπετε, κέρσορα ο οποίο πάνω εδώ θα μου εμφανίσει την φωτογραφία μου. Φυσικά τώρα, αν κάνω κλικ πάνω εδώ θα μου τη φέρει τη φωτογραφία μου σε full ανάλυση μέσα στο έγγραφό μου. Αν κάνω όμω click and drag θα μου τη φέρει ακριβώ στα πλαίσια που θέλω εγώ. Βλέπετε πόσο απλά και πόσο ωραία φέραμε τη φωτογραφία μα ακριβώ στα πλαίσια που τη θέλαμε εμεί. Θα την κεντράρω λίγο. Βλέπετε πώ βγάζει το Smart Guide και στη συνέχεια μετά από λίγο θα μου βγάλει το κεντρικό. Κοιτάξτε Boom, βλέπετε! Οπότε, τώρα έχουμε φτιάξει ακριβώ, έχουμε φέρει ακριβώ αλφαδιασμένα την φωτογραφία μας μέσα στο κέντρο του εγγράφου μα και τώρα θα έρθουμε και θα ξεκινήσουμε το κόψιμο τη φωτογραφία. Πάω λοιπόν και θα επιλέξω από εδώ το Window Utilities και μέσα εδώ θα επιλέξουμε την επιλογή του Scripts. Μέσα λοιπόν από το Scripts θα δούμε ότι θα σα ανοίξει ένα συγκεκριμένο πανελάκι το οποίο θα έχει το Applications. Θα να κλείσω τα πανελάκια like μου λίγο. Application, βλέπετε και user. Θα επιλέξουμε το application. Μέσα λοιπόν από εδώ θα επιλέξουμε το JavaScript. Και φυσικά μέσα από εδώ θα επιλέξουμε το Make Grid. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επιλέξει πρώτα τη φωτογραφία μα για να μπορέσουμε να αποδώσουμε το εφέ. Οπότε επιλέγω τη φωτογραφία μου και θα πάω στο Make Grid. Κοιτάξτε πόσο εύκολα κάνω διπλό κλικ και αυτομάτω βλέπετε ανήκει το, θα λέγαμε, παραθυράκι ρυθμίσεων του Make Grid. Δηλαδή, το Make Grid πρακτικά αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί ένα δίκτυο, όπω λέγεται λοιπόν, Make Grid. Στη συνέχεια, βλέπουμε ότι υπάρχουν επιλογές γραμμών και κελιών και φυσικά υπάρχει και ένα κενό ανάμεσα στι γραμμέ και στα κελιά πολύ πολύ απλά πράγματα, πολύ πολύ εύκολα πράγματα. Οπότε θα ξεκινήσω, θα λέγαμε με κάτι πολύ απλό. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τι προκατεστημένε ρυθμίσει του συγκεκριμένου script. Θα επιλέξουμε λοιπόν 2-2 και κενά 12 προ 12. Θα πίσω φυσικά τα υπόλοιπα κλασικά ω είναι. Και κάνουμε κλικ στο OK. Και αυτομάτω κοιτάξτε πώ μου δημιουργεί ένα σπασμένο δημιούργημα. Κοιτάξτε, πρακτικά το συγκεκριμένο έχει πλέον κοπεί η φωτογραφία μου σε τέσσερα μέρη. Πολύ, πολύ ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Και φυσικά θα μπορούσα να επιλέξω κάθε φωτογραφία με ένα κλικ πρώτα και μετά με drag. Κοιτάξτε, επιλέγω λοιπόν την φωτογρα... το πρώτο μου κομμάτι. Θα λέγαμε, βλέπετε, κάνω λοιπόν ένα κλικ και μετά κλικ και drag. Και βλέπετε πόσο εύκολα το μετακινώ. Αν κάνετε κλικ και drag απευθεία, ενδεχομένω να μην λειτουργήσει. Οπότε Καλό θα είναι να κάνουμε πρώτα ένα κλικ και μετά να κάνουμε ένα κλικ και drag. Οπότε κάνουμε κλικ και κλικ και drag. Και βλέπετε πόσο εύκολα μπορούμε να το μετατοπίσουμε. Και φυσικά μπορούμε να το περιστρέψουμε. Βλέπετε όπως ακριβώς εμείς θέλουμε. Και φυσικά μπορούμε να το κάνουμε όπω θέλουμε. Σε περίπτωση λοιπόν τώρα που θέλουμε αυτό να πάει από πάνω, κοιτάξτε λίγο ότι αυτό είναι από κάτω, έτσι. Αν θέλω λοιπόν τώρα αυτό να το φέρω από πάνω, απλά το επιλέγω, κάνω δεξί κλικ και επιλέγουμε από εδώ το Arrange και φυσικά θα επιλέξουμε το Bring to Front ή γενικότερα το Bring Forward για να το φέρουμε λοιπόν μπροστά. Βλέπετε πόσο εύκολα έρχεται και κουμπώνει και έτσι σιγά σιγά μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα potpourri, ένα puzzle μέσα από μια φωτογραφία. Θα κάνω πολλαπλά να με Ctrl Z, Command Z στο μάκινγκ φυσικά. Θα γυρίσουμε πίσω, βλέπετε όπου θα μας ενώσει πάλι τη φωτογραφία μας, βλέπετε γυρίζω και άλλα προς τα πίσω μέχρι να μου βγάλει εντελώς τα κουτάκια αυτά τα γαλάζια. Και λοιπόν είμαστε κομπλέ. Βλέπετε πόσο ωραία τώρα έχουμε ξαναγυρίσει. Τα λέγαμε στην αρχική μα κατάσταση. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε αυτό λίγο τώρα πιο προχωρημένο. Θα ρίξω αυτό πάλι με διπλό κλικ φυσικά. Θα το ενεργοποιήσω. Θα βάλουμε λοιπόν εδώ πιο πολλέ γραμμέ και πιο πολλά κελιά. Οπότε θα επιλέξουμε θα λέγαμε 5 γραμμέ και 6 κελιά. Οπότε έχουμε 5 γραμμέ. Θα μα το διαιρέσει λοιπόν σε 5 γραμμέ και σε 6 κελιά. Ενδεχομένω να μην θέλω καθόλου κενό ανάμεσα. Οπότε θα πάμε να βάλουμε σε αυτά τα 2 0 βλέπετε και θα κάνουμε ένα κλικ στο OK. Και αυτομάτως βεβαίως δεν φαίνεται με την πρώτη και εδώ πέρα ενδεχομένω να μας φανεί πολύ πιο βολικό το πρώτα κλικ και μετά το κλικ and drag καθώς βλέπουμε τώρα θα κάνω ένα κλικ εδώ και βλέπετε ότι μου έχει κρατήσει και το προηγούμενο. Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Θα πάω στα layers εδώ μέσα και θα κρύψουμε το συγκεκριμένο το οποίο θα είναι λογικά Α, αυτό εδώ πέρα βλέπετε. Οπότε τώρα ερχόμαστε θα ξαναβάλω πάλι τα layers. Βλέπετε ότι υπάρχουν παντού layers όπω ακριβώ και στα άλλα προγράμματα. Κανένα πρόβλημα. Και εδώ μέσα βλέπετε τώρα πόσο εύκολα έχουμε διαιρέσει τη φωτογραφία μα σε πάρα πολλά κουτιά. Βλέπετε. Τώρα λοιπόν θα κάνω click and drag. Βλέπετε. Θα το βγάλω αυτό προ τα έξω. Θα φέρω αυτό προ τα έξω. Και βλέπετε πόσο εύκολα μπορείτε να κάνετε. Θα λέγαμε προσοχή. Βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει περίπτωση να μετατοπίσουμε τη φωτογραφία μέσα. Οπότε όταν βλέπετε αυτό το κύκλο εδώ μέσα ουσιαστικά κάνουμε μετακίνηση τη φωτογραφία μέσα στο κουτί γι' αυτό το λόγο κάνουμε πρώτα ένα click. Εδώ πέρα λοιπόν κάπου έξω ενδεχομένω, εδώ και μετά το μετατοπίζουμε πολύ πολύ απλά. Βλέπετε πόσο εύκολα έτσι. Και νομίζω ότι είμαστε κομπλέ και βλέπετε πόσο εύκολα μπορούμε να κάνουμε ιδιαίτερα εφέ. Κοιτάξτε, μπορεί να θυμίσει ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο αυτό, θα λέγαμε διακοπών ή ένα album γενικότερα. Βλέπετε πόσο απλό έτσι. Και νομίζω θα του βάλω και κάποιο εφέ πάνω. Οπότε θα τα επιλέξω όλα τώρα. Κοιτάξτε λίγο πόσο ωραίο έχει γίνει. Θα επιλέξουμε λοιπόν τα πάντα και θα πάμε να βάλουμε το F από εδώ μέσα ή ενδεχομένω να επιλέξουμε ένα γρήγορο drop shadow. Θα κρατήσω πατημένο και το Alt, το Option στο Macintosh για να μου βγάλει και το παραθυράκι των effects, όπου βλέπουμε εδώ μέσα αυτομάτω έχει πάρει το συγκεκριμένο εφέ. Φυσικά, αν δεν σα φαίνεται τίποτα, επιλέγουμε το preview για να δούμε ακριβώ τι γίνεται. Έτσι. Οπότε, επιλέγουμε το preview και θα βγάλω φυσικά το distance. Δεν θέλω καθόλου απόσταση. Οπότε, θα το πάω αυτό στο 0. Θα πατήσω το tab για να το αφομοιώσει. Βλέπετε πόσο ωραία. Και φυσικά από εκεί και πέρα μπορούμε να αλλάξουμε και το χρώμα τη σκιά. Μπορούμε να μειώσουμε το μέγεθο. Βλέπετε ό,τι θέλετε. Νομίζω θέλω κάτι μαλακό, κάτι διακριτικό γύρω στο 3 νομίζω θα είμαι μια χαρά. Και νομίζω ότι είμαστε εντάξει. Κάνω κλικ στο OK και βλέπετε πόσο εύκολα και πόσο απλά δώσαμε νομίζω ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Κοιτάξτε πόσο ωραία φαίνεται η σκιά και πόσο διακριτική θα έλεγα. Έτσι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία. Φυσικά θα μπορούσα να σπρώξω και άλλα πράγματα. Έτσι. Προ τα εδώ, προ τα εκεί. Πολύ ωραία. Φυσικά στη συνέχεια θα μπορούσα να επιλέξω αυτό το αντικείμενο και να βάλουμε άλλο ένα grid πάνω του. Βλέπετε και να σπάσουμε τα πράγματα εκ νέου Πολύ πιο μικρά και πολύ πιο έτσι νιανιά που λέμε. Οπότε πάμε πολύ στο πιο αναλυτικό, αν και εφόσον το θέλατε. Γενικότερα, όμως μέσα από την επιλογή των scripts και ιδιαίτερα λοιπόν μέσα από το make grid βλέπετε script, του JavaScript φυσικά, των προκατεστημένων preset. Θα έλεγα κατά μία έννοια μέσα στο InDesign. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να κάνετε κάτι τόσο ιδιαίτερο. Ένα λοιπόν πολύ ιδιαίτερο φωτογραφικό εφέ. Ένα πολύ ιδιαίτερο λοιπόν εφέ το οποίο ενδεχομένω στο Photoshop να μα δυσκόλευε πάρα πολύ για να το κάνουμε. Βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει μέσα στο InDesign. Οπότε έκαστο το είδο του και φυσικά το InDesign είναι. Το απόλυτο εργαλείο για δημιουργία εντύπων, όπου θα αναλύσουμε φυσικά την απόλυτη συνεργασία που έχει το InDesign μαζί με το Illustrator, αλλά φυσικά και με το Adobe Photoshop. Οπότε, ήταν το μάθημα γραφιστική τη εβδομάδα, Δευτέρα φυσικά σήμερα. Είχαμε ένα πολύ ωραίο μάθημα στο InDesign όπου επιστρέψαμε στο κορυφαίο πρόγραμμα εντύπου. Και φυσικά θα παραμείνουμε εδώ για πάρα πολύ καιρό μαζί με το Illustrator. Φυσικά επιστρέφουμε δυναμικά εδώ στο Tismet.gr. Αποκλειστικά στα ελληνικά από εμένα, τον Βαγγέλη Βλασόπουλο και από το Tismet.gr. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα είμαστε καθημερινά εδώ αποκλειστικά για εσά. Γεια χαρά.